Θέλω να πω κάτι. Διότι το είδα ότι σχολιάστηκε από κάπου και θέλω λίγο να το επισημάνω και να το διευκρινίσω. Το Δημήτρη τον αγαπώ και τον εκτιμώ πάρα πάρα πολύ. Είναι από τους ανθρώπους που έχουμε πολύ έτσι κάνει ωραίες συνεντεύξεις, έχουμε βρεθεί πολλές φορές και δεν είναι μόνο στις συνεντεύξεις και έξω που έχουμε βρεθεί, έχουμε κάτσει και έχουμε μιλήσει και έχουμε πει πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι είναι αμοιβαίο, δηλαδή και εκείνος έχει μια πολύ έτσι ωραία γνώμη για μένα και γι' αυτό ακριβώς μιλάμε, ανταλλάσσουμε μηνύματα κτλ. Και είπα λοιπόν κάτι και μόνος με χθες την ώρα που το έλεγα, είπα ότι ίσως να μην πρέπει να το πω, ότι είχαν περάσει μια μικρή σχέση, όπως όλοι οι άνθρωποι περνάμε μια μικρή σχέση στη σχέση μας, κρίση. Δεν είναι κακό να περάσει μια μικρή κρίση στη σχέση σου. Και λέω ότι είχα περάσει μια μικρή κρίση, μου το είχε πει ο άνθρωπος ότι τώρα περνάμε μια κρίση. Και λέω πόσο όμως η Άννα τους ενώνει, η υγεία είναι δίπλα του. Το μήνυμα λοιπόν που θα πρέπει να πάρουν οι σοβαροί άνθρωποι, γιατί δεν το είπα με λογική κουτσομπολίστικη ότι χωρίσανε και κοιτάξτε πάλι τα ξαναβρήκανε. Όχι. Είπα ότι και μια σχέση θα περνάει, μια κρίση θα έχει απομακρυνθεί. Η υγεία, η αγάπη είναι αυτή που δένει τους ανθρώπους και είναι στο πλευρό του και αγαπιούνται και είναι μαζί κτλ. Άρα το μήνυμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι καλά, είναι μαζί και δεμένοι σαν μια γροθιά. Δεν είναι ότι κάποια στιγμή πέρασαν μια κρίση. Τώρα, αν κάποιοι στο βάρος ενός προβλήματος υγείας ενός ανθρώπου βρήκαν την ευκαιρία να πούν ότι ο κακός Λιάγκας έβγαλε τα άπλυτα στη φόρα μιας σχέσης, έχουν πρόβλημα στον εγκέφαλο. Να το κοιτάξουν. Γιατί πραγματικά το είπα γλυκά και με πολύ αγάπη αυτό που είπα. Και για να δείξω πόσο δεμένοι και κοντά είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και πόσο ευτυχισμένοι και ταιριαστοί είναι μαζί. Το μήνυμα δεν ήταν ότι είχαν χωρίσει. Το μήνυμα είναι που δεν είχαν χωρίσει. Κρίση, είπα, περάσανε. Και κρίση σημαίνει ότι μπορεί να μην μιλάμε και για δύο μέρες. Ποιος δεν έχει μιλήσει δύο μέρες σε μια σχέση. Και χάρηκα όταν είδα πόσο κοντά του είναι η Άννα και αυτό επισήμανα. Μείνετε καμιά φορά στο καλό. Το κακό είναι τοξικό πάντα. Διότι αν δείτε πώς το είπα χθες, μόνο για καλό και ως παράδειγμα καλού αγάπης και ένωσης το είπα. Τώρα αν τα μυαλά σας βρήκαν πάλι το κακό, κοιτάξτε το λίγο. Έλεος δηλαδή. Και ειδικά όταν ένας άνθρωπος δίνει μια μάχη τώρα. Δεν είναι εύκολη μάχη, θα την κερδίσει για πλάκα. Εύκολη, περίπατο κάνει ο Δημήτρης. Μια χαρά είναι. Αλλά ακόμα και σε αυτό, βρε άτιμη, να βρείτε ότι κάτι κακό έγινε ή όχι, δεν έγινε. Με αγάπη το είπα σε έναν άνθρωπο που αγαπάω, με αγαπάει και έχω κοντινή σχέση. Και γι' αυτό πήρα το θάρρος και λέω, θα το πω. Με αγάπη το είπα. Μην βρίσκετε το κακό παντού. Αλήθεια σας λέω, γιατί αν το βρίσκετε παντού, πάει να πει ότι κάπου το κρύβετε και μέσα σας τελικά. Και σας βγαίνει τόσο εύκολα. Συγγνώμη στον Δημήτρη.